Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 795. Είναι από το κεφάλαιο 9 του βιβλίου Δανιήλ. Συνέχεια στο μάθημά μας λοιπόν με το χάρη του Χριστού μας. Δανιήλ, 9 κεφάλαιο, σελίς θήτα κεφάλαιο, σελίς 795. Και εν το πρώτο έτη του Δαρίου, του ιού του Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μίδων, ως της ευασίλευσεν επ' το βασίλειο των Χαλδαίων, εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού εγώ, Δανιήλ, ενόησα εν της βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμία τον προφήτη, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου προς Κύριον των Θεών, δια να κάμω προσευχήν και δεήσε νηστεία και σάκο και σποδό. Και δεήθην προς Κύριον των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων: «Ο Κύριε, ο Μέγας και Φοβερός Θεός, οφυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σεντολάς Αυτού, ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και αποστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από των εντολών Σου και από των κρίσεών Σου. Και δεν υπηκούσαμεν εις τους δούλους Σου τους προφήτας, ή την εσελάλουν εν το ονόματί Σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα των λαών της γης. Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εις ημάς δε η εσχήνη του προσώπου, ως εν τη ημέρα ταύτη, εις τους άνδρας του Ιούδα και εις τους κατοίκους Ιερουσαλήμ και εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν, κατά πάντα στους τόπους όπου εδίωξας αυτούς δια την παράβαση αυτών την οποία παρέβησαν εισέ. Κύριε, εις εμάς είναι η εσχήνη του προσώπου, εις τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και εις τους πατέρες ημών, ήτινε συμμαρτήσαμεν εισέ. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι η κτιρμή και οι αφέσεις, διότι αποστατήσαμεν από αυτού και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών δια των δούλων αυτού των προφητών. Και πάσο ο Ισραήλ παρέβει τον νόμο Σου και εξέκλεινε, δια να μην υπακούει στην φωνή Σου, δια τούτο εξεχήθη εφημάς η κατάρα, και όρκος ο γεγραμμένος εν τον νόμο του Μωυσέως, δούλου του Θεού, διότι ημαρτήσαμεν εις αυτόν. Και βεβαίωσε τους λόγους αυτούς τους οποίους ελάλησαν εναντίον ημών και εναντίον των κριτών ημών, ήτινες μας έκρινον φέρον εφημάς κακόν μέγα. Διότι δεν έγινε υποκάτω παντός του ουρανού ως έγινε εν Ιερουσαλήμ. Ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο Μωυσέως, άπαν το κακόν τούτο ήλθεν εφημάς, πλην δεν εδεήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, δια να επιστρέψομεν από των ανομιών ημών και να προσέξομεν εις την αλήθειά Σου. Δια τούτο ο Κύριος εγρηγόρησεν επί το κακόν και έφερεν αυτό εφημάς, διότι δίκαιος είναι ο Κύριος, ο Θεός ημών εν πάση της έργης αυτού ως απράτη, επειδή εμείς δεν υπακούσαμεν εις την φωνήν αυτού. Και τώρα, Κύριε, ο Θεός ημών, ως της εξήγαγες τον λαό Σου εκεί εις Αιγύπτου εν χειρή κρατεά και έκαμε σε αυτόν όνομα, ως εν τη ημέρα ταύτη ημαρτήσαμεν, εισεβήσαμεν. Κύριε, κατά σπάσα στα δικαιοσύνα Σου, ας αποστραφεί δέο με ο θυμός Σου και η οργή Σου από της πόλεως Σου Ιερουσαλήμ, του όρους του Αγίου Σου, διότι δια τας αμαρτίας ημών και δια τας ανομίας των πατέρων ημών, η Ιερουσαλήμ και ο λαός Σου κατεστάθημεν όνειδος εις πάντας τους πέριξ ημών. Τώρα λοιπόν εισάκουσον, Θεέ ημών, την προσευχή του δούλου Σου και τας δεήσεις αυτού και επίλαμψον το πρόσωπον Σου ένεκεν του Κυρίου επί το ερημωμένον αγιαστήριόν Σου. Κλείνον, Θεέ μου, το οτίον Σου και άκουσον. Άνοιξον τους οφθαλμούς Σου και ιδέ τας ερημώσεις ημών και την πόλην επί την οποία εκλήθη το όνομά Σου, διότι εμείς δεν επροσφέραμεν τα συγκεσία ημών ενώπιόν Σου δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς ικτυρμούς Σου. Κύριε, εισάκουσον. Κύριε, συγχώρησον. Κύριε, ακροάστητη και κάμε. Μη χρονίσεις, ενεκέν Σου, Θεέ μου, διότι το όνομά Σου εκλήθη επί την πόλην Σου και επί των λαών Σου. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την οικεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου
και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν τη προσευχή ο ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως με ήγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και λάλησε με τεμού και είπε Δανιήλ, τώρα εξήλθον διαν σε κάμω να λάβεις σύνεση. Εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασία. Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη την Αγίαν σου για να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσωση αμαρτίε και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδας θέλει εκοπεί ο Χριστός πλην ουχή διέ αυτών. Και ο λαός του Ηγουμένος της θέλει ελθεί, θέλει αφανείς την πόλη και το αγιαστήριον και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένη αφανισμή. Και θέλει στερεώς την διαθήκην εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Και εν το ημίς της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωσιν. Αμήν. Ο Θεός αδελφοί αποφάσισε να ενημερώσει, να αποκαλύψει, να φανερώσει στο Δανιήλ όλο το σχέδιό του και έτσι με την πρώτη όραση του εφανέρωσε το σχέδιο της ανθρωπότητος όλης από τον βασιλιόν Ναβουγοδονόσορ, Μίδων Περσών, Ελλήνων, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αντίχριστος. Με τη δεύτερη όραση αποκάλυψε το δεύτερο ιστορικά γενεολογικό δέντρο του Αντιχρίστου που θα προέλθει από το κράτος της Ελλάδος, από την συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα. Θα περάσει από έναν από τους επιγόνους του, που ήταν όπως είπαμε τέσσερις, η Συρία, η Ασία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Και πάλι μέσα από το κοινό αυτό χαρακτηριστικό, ένας εκ των επιγόνων και ένας εκ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπαμε την περασμένη φορά, η Ελλάδα, θα βγει η εφταετία του Αντίχριστου και ο Αντίχριστος. Τώρα όμως με την τρίτη αυτή όραση, μάλιστα έχουν περάσει τα χρόνια, βασιλιάς πια είναι ο Δαρίος, έχουν περάσει 37 χρόνια από τη Μετικεσία, όταν βασιλιάς τον Ναβουχοδονόσορ, τον διεδέχθη ο Εβίλ Μεροδάχ στα 37ο χρόνο του Ιωακήμ του βασιλέως, όπου και ανύψωσε τον Ιωακήμ, ο γιος του Ναβουχοδονόσορα, τον οποίον μετά από 30 περίπου χρόνια διεδέχθη ο Βαλτάσαρ, ο οποίος σε βασίλευσε ήταν ο εγγονός, σε βασίλευσε και αυτός επί τη Βαβυλώνα, εν συνόλο περίπου 67 χρόνια. Δύο χρόνια θα βασιλεύσει ο Δαρίος, 69, και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, στα 70 χρόνια περίπου, θα γίνει η επιστροφή των εχμαλωτισθέντων του λαού Ισραήλ. Οι βασιλιάδες περνάνε, η αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων φτάνει στο τέλος, έφτασε στο τέλος, ετελείωσε, όμως ο Δανιήλ μένει, αλλά εκείνο που μένει, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Όλα περάσανε. Όλες αυτές οι αυτοκρατορίες περάσανε. Εμείς έχουμε στα χέρια μας σήμερα το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού μένει όχι μόνο στο πέρασμα της ιστορίας της ανθρωπότητος, αλλά θα παραμένει στους αιώνες των αιώνων. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας χάρισε αυτό το υπέροχο δώρο. Πιο ωραίο δώρο ο Θεός στους ανθρώπους δεν θα μπορούσε να είχε χαρίσει από το Λόγο Του, ιδιαίτερος μάλιστα την Καινή Διαθήκη, που είναι και η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν. Βασιλιάς λοιπόν και στον πρώτο χρόνο του βασιλιά του Δαρίου, ο οποίος γκρέμισε την αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων, σκότωσε τον Βαλτάσαρ την ίδια νύχτα,
εκείνη την περίφημη νύχτα που ασέβησε έως του ουρανού ο Βαλτάσαρ. Και σε αυτό το πρώτο χρόνο ο Θεός αποκαλύπτει στον Δανιήλ, ενώ διάβαζε το Λόγο του Θεού, και αυτό είναι το ωραίο χαρακτηριστικό. Το Λόγο του Θεού θα στον αποκαλύπτει ο Θεός όταν τον παρατηρείς, τον εξετάζεις, τον διαβάζεις, τον μελετάς και πιο γραφικά ακόμη όταν τον τρως. Εάν είναι αδιάφορος για σένα ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα σε σένα. Και να σας πω και κάτι, το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός, αδελφοί, το κύριο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη τους για το Λόγο του Θεού. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Χωρίς το Λόγο του Θεού τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι, ούτε και ο Θεός. Ενώ λοιπόν ο Δανιήλ μελετούσε το Λόγο του Θεού, του απεκαλύφθη η προφητεία του Ιερεμία, που έλεγε ότι 70 χρόνια θα διαρκέσει η ερήμωση σε Ιερουσαλήμ και μετά το πέρας των 70 ετών θα επιστρέψει ο λαός Ισραήλ πίσω. Βέβαια, κατόψιν αυτό ήταν αδύνατον. Εντελώς αδύνατον, γιατί ο λαός Ισραήλ δεν είχε αποκτήσει καμία δύναμη, καμία ισχύ στο να αποστατήσει, και ο μόνος ο οποίος το έλεγε ότι θα επιστρέψουν ήταν ο Λόγος του Θεού. Όμως ο Δανιήλ και τον πίστεψε, αλλά όταν το διάβασε, το κατάλαβε, το πίστεψε, τότε άρχισε να προσεύχεται. Όταν καταλάβεις κάτι ότι ο Θεός ετοιμάζεται να κάνει, μην αδιαφορήσεις, να αρχίσεις να προσεύχεσαι. Η προσευχή, αδελφοί, πολλές φορές την προσευχή τη θεωρούμε κάτι το ασήμαντο. Όμως να ξέρετε ότι ό,τι φέρνετε ενώπιον του Θεού, ο Θεός και το ακούει με προσοχή και βλέπει και ενεργεί, αλλά όταν είναι ο κατάλληλος καιρός. Το έργο του ο Θεός θα το κάνει. Όμως μέσα από αυτή την ευλογημένη προσευχή του Δανιήλ θα μάθουμε και εμείς να προσευχόμαστε ίσως σήμερα πιο σωστά. Γιατί η προσευχή του Δανιήλ ήταν ευάρεστη και μετά την προσευχή αυτή τον αποκάλεσε ο Θεός σφόδρα αγαπητό. Και μάλιστα από την αρχή που άρχισε ο Δανιήλ να φέρνει τις οικεσίες του ενώπιον του Θεού, ο Γαβριήλ, ο οποίος απεστάλλει ο άγγελος του Κυρίου, ομολογεί ότι εξ αρχής εδόθη προσταγή να έρθω να σε συναντήσω. Ήταν μια προσευχή πάρα πολύ ευάρεστη στα μάτια του Θεού, γι' αυτό και η απάντηση ήταν άμεση αλλά και συγκλονιστική, με αποστολή αγγέλου, αλλά και με σφραγίδα αγάπης. Και η σφραγίδα της αγάπης είναι «Δανιήλ, είσαι άντρας σφόδρα αγαπητός». Ας δούμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού αυτή την ευλογημένη προσευχή, και ήθελε ο Θεός να τη χαράξει στην καρδιά μας, ώστε τα αιτήματά μας, τα ζητήματά μας, τα προβλήματά μας, αλλά και τις ευχαριστίες μας ακόμη, να τις φέρουμε ενώπιον του Θεού με τρόπο ευάρεστο εις αυτόν, για να απολαμβάνουμε και την ευαρέσκεια, την εύνοια, την ευμένεια του Θεού. Και όλοι μας έχουμε αιτήματα, αδελφοί. Ο Δανιήλ είναι γέροντας, αλλά δεν έπαψε να έχει αιτήματα. Είναι μέσα στο παλάτι του Δαρίου και ο Δαρίος τον αγαπάει πολύ. Δεν έπαψε να έχει αιτήματα. Και θα έχει και δυσκολίες. Σε λίγο θα τον ρίξουν και στον λάκκο των λεόντων. Η ζωή μας και η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Πάντοτε, αδελφοί, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, και για να απολαμβάνουμε τη βοήθεια του Θεού, εκτός από το γεγονός του ότι πρέπει να τρώμε το Λόγο του Θεού για να ζει η ψυχή μας, πρέπει και να προσευχόμεθα, αλλά σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα δούμε με τρόπο ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Ο Δανιήλ λοιπόν όταν συνειδητοποίησε, όταν του απεκαλύφθη δηλαδή στην πραγματικότητα ότι φτάνουν τα 70 χρόνια, τελειώνει ο καιρός της ερήμωσης της Ιερουσαλήμ, έστρεψα, λέει, το πρόσωπό μου προς Κύριον των Θεών. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν αρχίζουμε την προσευχή μας δεν έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Στρέφουμε το πρόσωπό μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, συγκεντρωνόμαστε προς τον Κύριο.
ιδιαίτερα δε στη Καινή Διαθήκη, αυτή τη συγκέντρωση ο Θεός την αποκαλεί ταμείο, στο ταμείο σου. Προσευχές υπάρχουν οι κοινές, οι ομαδικές, αλλά και οι προσωπικοί. Οι ομαδικές προσευχές είναι πρώτον στην Εκκλησία, και στην Εκκλησία όταν προσευχόμεθα πρέπει να προσέχουμε να μην βατολογούμε, μην προσευχόμεθα πολλή ώρα, 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, γιατί γίνεται κουραστική η προσευχή και εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται πιο ευάρεστη, δεν είναι πιο ευάρεστη. Έπειτα η προσευχή οικογενειακή, απαραίτητη οικογενειακή προσευχή μέσα σε μια οικογένεια. Ο άντρας να παίρνει τη γυναίκα και τα παιδιά τουλάχιστον κάθε βράδυ. Μακάρι και πιο πολύ να μπορούν και κάθε πρωί και περισσότερο ακόμη. Αλλά τουλάχιστον κάθε βράδυ ο άντρας ο πιστός εννοώ να παίρνει τη γυναίκα την πιστή βεβαίως μαζί με τα παιδιά τους μικρά ή μεγάλα να γονατίζουν, να φέρουν τα προβλήματά τους ενώπιον του Θεού, πρώτα ο άντρας, ύστερα η γυναίκα, ύστερα το μεγάλο, το μικρότερο, όλα τα παιδιά. Αυτό θα ενώσει την οικογένεια, θα φέρει την ευλογία του Θεού στην οικογένεια και είναι και κάτι, αδελφοί, που είναι πολύ σημαντικό. Εάν δύο, λέει, συμφωνήσουν, γράφει, περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση ενώπιον του Θεού στο όνομα του Χριστού, η απάντηση είναι βεβαία. Βεβαία, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού και το πιστεύουμε. Αλλά όμορφη, πολύ όμορφη προσευχή είναι και η προσωπική μας στο ταμείο. Να μπεις, λέει, στο δωμάτιό σου, να κλειδώσεις την πόρτα, είναι δυνατόν, για να μην αφήσεις κανένα να σε ενοχλήσει, γιατί ο διάβολος όταν βλέπει τον άνθρωπο να ετοιμάζεται για προσευχή αγωνίζεται να τον εμποδίσει, να τον διακόψει, να τον σταματήσει. Όταν όμως εσύ ακολουθήσεις το Λόγο του Θεού, δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει εξουσία, τίποτα, δεν μπορεί να σε σταματήσει. Δοκίμασε το, εγώ το έχω δοκιμάσει, αδελφοί, και είναι αληθές αυτό. Εάν αφήσω ανοιχτή την πόρτα, τα τηλέφωνα θα χτυπάνε, τα παιδιά θα έρθουν, οι επισκέψεις θα έρθουν, η Άννα θα έρθει, κάτι θα γίνει. Αν όμως κλείσω την πόρτα, δεν την κλειδώνω βέβαια γιατί δεν έχω κλειδί, το έχει πάρει η γυναίκα μου, δεν έχω κλειδί, όταν κλείνω όμως την πόρτα, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Ούτε το τηλέφωνο χτυπάει, ούτε με ενοχλεί κανείς. Όταν μας λέει κάτι ο Λόγος του Θεού, δεν μας το λέει για αστείο. Αν το κάνουμε ακριβώς, θα δούμε και τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά είναι τα αποτελέσματα. Ο Δανίλη λοιπόν μπήκε μέσα, ύψωσε, δεν λέει βέβαια για ταμείο, γιατί δεν ήταν τότε στην Καινή Διαθήκη, αλλά έστρεψα το πρόσωπό μου προς τον Κύριο, δια να κάμω προσευχή. Ετοίμασε την καρδιά του, την ψυχή του, το πρόσωπό του στράφηκε προς το Θεό, γιατί πάει να κάνει προσευχή. Δηλαδή η προσευχή είναι πολύ σοβαρό γεγονός. Δεν πάω μια βόλτα, δεν πάω να γονατίσω για δύο λεφτάκια. Πάω να κάνω προσευχή. Πάω να συναντήσω τον Κύριο. Πάω να μιλήσω με τον Κύριο. Πάω να ανοίξω την καρδιά μου στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Η σοβαρότητα και η απόφαση για να πας να προσευχηθείς. Προετοιμασία. Όμως θέλει ο Δανιήλ να κάνει την προσευχή του πιο ευάρεστη στο Θεό ακόμη. Γι' αυτό αναφέρεται και λέει «Δια να κάμω προσευχή, αλλά και δεήσεις, όχι μια φορά, ενιστία και σάκο και σποδό». Και δεήσεις συνεχόμενα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας λέει «Ζητείτε, όχι ζητήστε μια φορά, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν». Η προσευχή δεν είναι μία και τελειώσαμε. Έχουμε πολλά παραδείγματα βέβαια για την υπόσχεση του Θεού ότι θα ρίξει ιετό βροχή προς τον Ηλία στα 3,5 χρόνια. Ο Ηλίας προσευχήθηκε 7 φορές, 27 θα προσευχότανε. Θα προσευχότανε μέχρι να ρίξει τον ιετό, μέχρι να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού. Και δεν σταμάτησε ο Ηλίας
στις 7 φορές και ύστερα έβρεξε, σταμάτησε επειδή είδε το σημάδι ο Ηλίας, το σύννεφο ως παλάμι, ως παλάμι χειρός. Η προσευχή συνεχίζεται και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει θέλω να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Να συνεχίζετε να προσεύχεστε. Μην απογοητευτείτε, μην αποκάμετε, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Κύριος μας ακούει, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε, να φανταστούμε και να ζητήσουμε, και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα χέρια του Κυρίου μας, δεν είναι στα δικά μας χέρια. Η απάντηση δηλαδή των προσευχών μας δεν είναι στα χέρια τα δικά μας, είναι στα χέρια του Κυρίου μας. Αλλά εμπιστευόμαστε την κρίση Του, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάνσοφος και ξέρουμε ότι είναι υπέροχος στην αγάπη, και όταν θα μας απαντήσει, θα μας απαντήσει με τον τρόπο τον τέλειο για μας. Δεν θα μας κάνει μπαλώματα στα αιτήματά μας, θα μας κάνει νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Η απάντηση του Θεού δεν είναι με το σταγονόμετρο. Κάνει ποταμούς στην έρημο. Την έρημο την κάνει κήπο ποτιζόμενο. Αυτός είναι ο Θεός μας τον οποίον λατρεύουμε και τον οποίον πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Θεός της Γραφής. Ο Δανίλη λοιπόν πήγε με σοβαρότητα και με απόφαση για προσευχή. Κατά την Καινή Διαθήκη κλείστηκε στο ταμείο του και άρχισε τις δεήσεις με δύο όπλα. Με δύο όπλα δυνατά. Την νηστεία και την ταπείνωση. Τα όπλα αυτά που δυναμώνουν την προσευχή είναι δύο, δεν θα δείτε περισσότερα, πουθενά. Η νηστεία, γιατί πρέπει να κατέβει η σάρκα, να εξασθενήσει η σάρκα για να υψωθεί το Πνεύμα το Άγιο, το φρόνημα του Πνεύματος, και ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που υποτάσσεται. Ενδύθητε, λέει η Γραφή, την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενη εις αλλήλους. Το χαρακτηριστικό της ταπείνωσης είναι η πραότης και η υπακοή. Όταν λοιπόν πλησιάζεις τον Κύριο, δεν θα του λες τι να κάνει, ώστε να τον κάνεις να υποταχθεί στο θέλημά σου, αλλά θα τον οικετεύεις να κάνει το δικό του θέλημα, για το οποίο και στο οποίο εσύ είσαι υποτεταγμένος. Αυτή είναι η ταπείνωση. Δεν δίνουμε εντολές και διαταγές στον Κύριο, παρακλήσεις και ηκεσίες κάνουμε. Και πάντοτε βάζουμε, μπορείς να πεις το δικό σου θέλημα. Μπορείς να του προτείνεις κάποιες λύσεις. Αλλά για να είσαι βέβαιος, για να είσαι βεβαία ότι ο Θεός δέχεται την προσευχή σου και θα κάνει το καλύτερο αυτός, βάλε και στο τέλος, πλην Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Αυτή η προσευχή, αδελφοί αγαπητοί, αρέσει στο Θεό. Είναι η προσευχή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Εκεί λίγο πριν από τη Σταύρωση, όταν ο Ιδρώτας είχε γίνει αίμα από την αγωνία ότι ο πατέρας του θα πάρει το πρόσωπό του από αυτόν, έκαμε την ευλογημένη αυτή μοναδική προσευχή. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να διδάξει με το παράδειγμά του την τέλεια προσευχή. Πάτερ, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού. Όμως δεν τέλειωσε εκεί. Πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Μόνο ο Κύριος, αδελφοί, έχει κάνει αυτή την προσευχή. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος. Και είναι το παράδειγμα και η διδασκαλία. Αυτή είναι η ουσιαστική ταπείνωση, όχι εν λόγω αλλά εν έργο. Ταπεινώνομαι ενώπιον του Θεού σημαίνει ότι αποδέχομαι με όλη μου την καρδιά τις αποφάσεις Του. Τις αποδέχομαι.
ό,τι εσύ θέλεις Κύριε. Και για να γίνει η ταπείνωσή μου ακόμη πιο ουσιαστική, νηστεύει κιόλας ο Δανιήλ, ώστε να φύγει και η οποιαδήποτε ισχύ και δύναμη της σάρκας του. Και ύστερα εδεήθην εις τον Κύριον και εξομολογήθην και είπων. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η εξομολόγηση. Ανοίγει την καρδιά του. Δεν κρύβει τίποτα. Δεν κρύβει τις αδυναμίες του, τα λάθη του. Δεν κρύβει την πίκρα του. Δεν κρύβει την αγωνία του. Ακόμη και αν έχει απογοητευθεί και από τον ίδιο το Θεό. Γιατί αλλιώς περίμενε και αλλιώς τα βρήκε. Και αυτό δεν το κρύβει. Εξομολογείται στον Κύριο. Και μη μας κάνει εντύπωση, αδελφοί, όταν ακούγεται από τον Άβωνα ότι, και πολλές φορές το λέμε, ότι ο άνθρωπος απογοητεύεται από το Θεό. Όμως δεν είναι καλό. Απογοητεύεται ο άνθρωπος που θέλει να κατευθύνει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι καλό. Όμως καλό είναι να το εξομολογηθεί στον Κύριο. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν στην αρχή της πίστης μου και είχε έρθει ο Κύριος και μου είχε πει: θα φύγεις από το σπίτι σου και από τη δουλειά σου και από τη γειτονιά σου. Και όταν ξύπνησα, στον ύπνο μου είχε έρθει, και όταν ξύπνησα είπα: κάνεις λάθος, εγώ δεν πρόκειται να φύγω, εγώ εδώ γεννήθηκα, δίπλα είναι η δουλειά μου. Όχι με ασέβεια, αλλά έτσι το σκέφτηκα. Όμως έγιναν τα πράγματα όπως τα είπε ο Θεός. Και θυμάμαι ότι ήμουνα στο αυτοκίνητο με τον εργοστασιάρχη και πήγαινα για το Αίγιο. Το Αίγιο ήταν μια μικρή πόλη, ένα μικρό εργοστάσιο, ασήμαντο, και εγώ απογοητευμένος και απελπισμένος. Και όταν κατέβαινα κάτω, του έλεγα του Κυρίου. Μπροστά καθόταν ο οδηγός, δεξιά ο εργοστασιάρχης και πίσω εγώ μόνος μου. Και είδες, εσύ φταίς. Έλεγα, εσύ φταίς. Μόλις πίστεψα και από το σπίτι μου έφυγα και από τη δουλειά μου έφυγα. Πού είναι η ευλογία? Όλα άσχημα πάνε. Εσύ φταίς, έλεγα. Δεν το έλεγα με ασέβεια, με απελπισία το έλεγα. Γι' αυτό καταλαβαίνω τον άνθρωπο που παραπονιέται στο Θεό. Έχω παραπονεθεί όχι μια φορά και δύο, μέχρι να μάθω, και δεν το έχω μάθει ακόμη, ο Θεός να με φυλάει, μου ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Αλλά μπορεί να παραπονεθεί ο άνθρωπος. Ο Θεός όμως, αδελφοί αγαπητοί, είναι πανάγαθος. Και θυμάμαι όταν του έλεγα, ήταν Σεπτέμβρης, ήταν μια λαμπρή μέρα και κοίταγα στα δεξιά τη θάλασσα. Λες και έλαμπε η θάλασσα και ο ουρανός. Όλα ήταν λαμπρά εκείνη την ημέρα. Εγώ ήμουν όμως κατάμαυρος. Ξέρετε, θα πει κατάμαυρος. Αισθανόμουν το σώμα μου ότι ήταν ένα μπουκάλι γεμάτο πίσα. Από πάνω μέχρι κάτω, κατάμαυρος. Και έλεγα, εσύ φταίς. Μόλις πίστεψα που περίμενα να με ευλογήσεις, όλα ανάποδα μου έρχονται. Όλα στραβά μου πάνε. Και να τώρα που φεύγω και από το σπίτι μου. Και πάω και εκεί κάτω. Και ενώ προχώραγε το αυτοκίνητο, αδερφοί αγαπητοί, ακούω μια φωνή που συγκλώνιζε όλο το σύμπαν. Μια φωνή που έλεγα ότι το ακούνε όλο το διάστημα. Εγώ σε βγάζω από την ουρ των Χαλδαίων. Εγώ σε βγάζω από την ουρ των Χαλδαίων. Και κάθε φορά που το έλεγε, έβλεπα, χωρίς να βλέπω, αυτό που σας είπα, ότι ήμουν γεμάτος, σαν μπουκάλι γεμάτος πίσα, να κατεβαίνει πίσα, να κατεβαίνει το μαύρισμα, και όταν το μαύρισμα βγήκε και από το τελευταίο δαχτυλάκι του ποδιού μου, σταμάτησε η φωνή. Είναι πολύ καλός ο Θεός, αδερφοί. Ακούει την προσευχή σου. Μην διστάζεις να παραπονιέσαι. Μην διστάζεις να του ανοίξεις την καρδιά σου. Ό,τι έχεις στην καρδιά σου να του το λες. Αλλά όχι ενώπιον όλων και σκανδαλιστεί κανείς και βρίσκει τον πελά σου, όταν είσαι στο ταμείο σου, όταν είσαι μόνη σου, όταν είσαι μόνος σου. Πες του τα όλα. Είναι θαυμαστός. Είναι υπέροχος ο Κύριος μας. Ο Δανιήλ λοιπόν, αφού ακολούθησε την πορεία του, έφτασε στο σημείο και στην εξομολόγηση. Και αρχίζει μία προσευχή, που μακάρι ο Θεός να μας την δώσει μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριε, ο Μέγας
και φοβερός Θεός, οφυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα εντολάς Αυτού. Με δοξολογία αρχίζει ο Δανιήλ. «Ω Κύριε Θεέ μου, εσύ είσαι μέγας και φοβερός». Δεν απευθύνεται σε έναν Χριστούλη, σε ένα Θεούλη, δεν απευθύνεται σε μία εικονίτσα, σε ένα γαλματάκι, σε ένα φυλαχτό. Απευθύνεται στον Παντοδύναμο. Απευθύνεται στον Κύριο των Κυρίων, στον Βασιλέα των Βασιλέων. Ξέρει ότι τα λόγια του τα λέει προς Αυτόν και Αυτός τον ακούει. Θυμάμαι μια φορά προσευχόμουν και με πιάσε απιστία. Και λέω τώρα τι λέω ρε παιδί, ποιος με ακούει. Τώρα τι λέω ρε παιδί, Γιώργο λέω τώρα τι λες, ποιος ακούει τώρα. Με πιάνουν οι απιστίες μου καμιά φορά, αλλά ο Θεός πάντα κάνει χάρη. Και λέω κανείς δεν με ακούει και σηκώνεται μια προφητεία και λέει «Σ' ακούω, σ' ακούω». Δεν είπε όνομα, αλλά εγώ χώθηκα κάτω από το θρανίο. «Σ' ακούω, σ' ακούω». Λέω «Κύριε Θεέ, μ' ακούς». Από τότε δεν το ξαλάπα, ποιος μ' ακούει, μια φορά το είπα και τέλειωσε. «Σ' ακούω, σ' ακούω». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Είναι ζωντανός Θεός. Αμήν. Είναι ζωντανός Θεός. Και ήταν και μια αδερφούλα που το έλεγε και έτσι και μίλαγε και λίγο χωριάτικα και βλάχικα. «Σ' ακούω, σ' ακούω», μου λέγε. Αλλά ήταν ο Κύριος, αδερφοί. Αφού λοιπόν υψώνει το όνομά του, λέει τα χαρακτηριστικά του. «Οφυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος». Αυτά τα δύο είναι τα χαρακτηριστικά που ο Θεός πλησιάζει στον άνθρωπο. Με Διαθήκη, δηλαδή με κληρονομιά, με υποσχέσεις, αλλά και με έλεος. Δεν πλησιάζει ο Θεός τον άνθρωπο με άλλους τρόπους. Δεν ζητάει ο Θεός τίποτα από τον άνθρωπο. Τίποτα δεν του ζητάει. Δεν λέει «δώσε μου τα λεφτά σου, δώσε μου». Τίποτα, τίποτα. Δεν θέλω, λέει, τα δικά σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσάς θέλει ο Κύριος. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά που συνδέουν το Θεό ή που πλησιάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Η Διαθήκη του, και η Διαθήκη είναι, ξέρετε την Διαθήκη, όταν πεθαίνει κανείς λέει «θα αφήσω τα υπάρχοντά μου στο αυτόν, σε εκείνον, σε εκείνον και στον άλλον». Και σου έρχεται ξαφνικά μια κληρονομιά και λες «πω, πω, πού με θυμήθηκε». Και ξέρετε αδερφοί τι κληρονομιά έχουμε εμείς? Τη Βασιλεία των Ουρανών. Τους ουρανούς των ουρανών. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Τη Διαθήκη του, και η Διαθήκη του είναι υποσχέσεις, κληρονομιά, ευλογία, χάρις, όλα, όλα, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Αυτή είναι η Διαθήκη του. Δεν ζητάει από σένα τίποτα, αλλά επειδή ξέρει και τις αδυναμίες μας, μας πλησιάζει και με πολύ αγάπη. Αδελφοί, εάν δεν ερχόταν με τις υποσχέσεις αυτές, δεν θα ήταν παντοδύναμος. Αλλά και αν δεν ερχόταν με την αγάπη αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού. Η αγάπη του Χριστού καλύπτει όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αλληλούια. Τα πάντα καλύπτει. Είναι σαν το λάδι που όταν το ρίξεις ένα τενεκέ με νερό θα κάτσει πάνω πάνω και θα ηρεμήσει. Έτσι είναι η αγάπη του Θεού, αδελφοί. Εάν δεν μας πλησίαζε με αυτή την αγάπη, όλοι θα είμαστε θανατωμένοι σήμερα. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί? Μόνο στο έλεος του Κυρίου ελπίζουμε. Μόνο στο έλεος του Κυρίου. Αλληλούια, αδελφοί. Αλλά δεν είναι προς όλους τους ανθρώπους η Διαθήκη του και το έλεος του. Είναι προς τους αγαπώντας τον Κύριο και τους τηρούντας τα εντολάς αυτού. Να τώρα αδελφοί αγαπητοί που φτάνουμε να στενέψει η προσευχή μας την οδό μας.
να στενέψει ο λόγος του Θεού την οδό μας. Δεν είναι φαρδιά η οδός μας να περπατάμε όπως θέλουμε και να απολαμβάνουμε τη Διαθήκη και το έλεος του παντοδυνάμου Θεού. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει «Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, αλλά αυτή μόνο οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών». Έχει απέραντη αγάπη και η Διαθήκη του είναι πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη σκέψη. Αλλά στενεύει η οδός. Αυτά όλα είναι χαρισμένα μόνο, αδελφέ μου και αδελφή μου, αν αγαπάς το Κύριο με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, αλλά και έχεις πάρει και στερεά απόφαση να τηρείς τις εντολές του. Να αγαπάς το Χριστό και να περπατάς το θέλημά του. Τότε απολαμβάνεις 100% και τη Διαθήκη του και την αγάπη του. Για σένα είναι, για αυτόν είναι η Διαθήκη, οι υποσχέσεις όλες του Θεού και η αγάπη του Θεού. Για τον άνθρωπο που τον αγαπάει. Τον αγαπάει με όλη του την καρδιά. Τι σημαίνει τον αγαπάει? Τι σημαίνει τον αγαπάει? Πάλι θα σας το ξαναπώ, θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει με τον αδερφό τον Γιώργο, τον Κυριανάκη, τον Στάθη, πάνω στη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Και εγώ είχα πάει με την Άννα με το δικό μας αυτοκίνητο και ο Στάθης, ο Κυριανάκης και ο Ντίνος, ο γιος μου, μικρό παιδί ήταν τότε, είχαν πάει με το αυτοκίνητο του Γιώργου. Και όταν φτάσαμε στην εκκλησία στη Λάρισα, μου λέει ο Ντίνος, με 200 ερχόταν ο αδερφός ο Γιώργος. Τι λες μωρέ, 200? Λέω αλήθεια, αλήθεια μου λέει, με 200 έτρωγε. Τι λες μωρέ παιδί μου, του λέω. Μετά όταν τελειώσαμε, παίρνω εγώ στο αυτοκίνητο για να φύγω για τη Θεσσαλονίκη και οι άλλοι θα παίρναν τον Τίνο και θα κατεβαίναν κάτω. Πλησιάζω λοιπόν το Στάθη και λέω, κοίτα, μην τρέχετε τώρα στο γυρισμό με 200, μην γίνει καμιά ζημιά. Γέλαγε ο Στάθης. Πάω στον Κυριανάκη και λέω, κοίταξε Γιώργο, μην τρέχεις με 200 τώρα. Προσέχετε λίγο τους εαυτούς σας. Όχι, εντάξει, μου λέει, εντάξει. Καθώς τρίβω να φύγω, σκέφτομαι ότι στο αυτοκίνητο αυτό θα είναι και ο Ντίνος. Και κράβγασα. Μην τρέχετε! Και εκείνη τη στιγμή συγκρατήθηκα και είπα, Θεέ μου, πώς μίλαγα όταν έλεγα για τον Γιώργο και για τον Στάθη, με ποια αγάπη, τόση θα. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι η αγάπη έχει μέτρο. Έχει μέτρο. Και ο Θεός θέλει το υπερπάν μέτρο της αγάπης να είναι στο πρόσωπό του. Δηλαδή όταν έχεις να εκλέξεις ανάμεσα σε ένα, σε δύο, σε τρία ή σε πολλά, να εκλέγεις πάντοτε τον Κύριο. Και να τον εκλέγεις με την καρδιά σου. Γιατί δεν θέλει ο Θεός να τον αγαπάμε από υποχρέωση, μην τυχόν και πάμε στην κόλαση. Αυτός ο φόβος δεν είναι φόβος Θεού. Αυτός είναι φόβος κόλασης. Όχι επειδή φοβάμαι πάω στην κόλαση έρχομαι στην εκκλησία. Επειδή αγαπάω τον Χριστό έρχομαι στην εκκλησία. Έρχομαι να τον συναντήσω. Έρχομαι να ακούσω τη φωνή του. Έρχομαι να του μιλήσω. Έρχομαι να με επισκεφθεί, να με ευλογήσει. Τον αγαπάω. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Να αγαπάς τον Χριστό. Και αν αγαπάς τον Χριστό, τότε θα αγαπάς και τους αδελφούς σου. Τότε θα αποκτήσεις και εσύ αυτή την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Και τότε θα γίνεις και εσύ μιμητής του Θεού. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Τότε θα είσαι και μακρόθυμος, τότε θα είσαι και ειρηνικός, τότε θα είσαι και πράος, τότε θα είσαι και ταπεινός. Γιατί αγαπάς τον Θεό. Αγαπάς τον Κύριο, δεν λιγώσεις. Αφού σε θέλει να είσαι πράος, πώς δεν θα είσαι. Είναι σαν να λέω εγώ αγαπάω τη γυναίκα, λέω. Δεν μπορείς να αγαπάς και να στενοχωρείς τον άλλον. Γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Δεν θα αγαπάς τον άλλον και θα τον πληγώνεις. Μην είστε πικροί με τις γυναίκες σας. Γιατί πρέπει να τις αγαπάτε όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Μην είσαι πικρός με τους αδελφούς σου και δεν θα είσαι. Αν αγαπάς τον Χριστό δεν μπορείς να είσαι. Θα είσαι προσινής, θα είσαι γλυκύτατος. Η αγάπη αδελφοί αγαπητοί είναι ταπεινή.
Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται, δεν θυμώνει, δεν αχριεύει, τα πάντα υποφέρει, τα πάντα ανέχεται. Η αγάπη τα κάνει όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Κύριος μας όταν μας πλησιάζει, τι μας λέει, παιδί μου, δώσε μου την καρδιά σου. Αγάπησέ με, παιδί μου. Γιατί από την καρδιά σου όταν θα με αγαπήσεις, όλα θα είναι προς την ευλογία. Όλα. Όταν αγαπάς τον Χριστό, όλα είναι προς ευλογία. Και η αγάπη προς τον Χριστό δεν είναι συναισθηματική. Είναι και συναισθηματική. Δεν είναι συναισθηματική, είναι και συναισθηματική. Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια. Όταν λέμε όλη μας την καρδιά, είναι και συναισθηματική. Με όλη μας την ψυχή, με όλη μας το είναι. Αλλά και με όλη μας τη δύναμη. Αλλά και με όλη μας τη διάνοια. Και το αποτέλεσμα που συμπληρώνει την τελειότητα της αγάπης είναι και οι τηρούντες τας εντολάς του. Εκείνος είναι ο αγαπών με, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Δεν μπορείς να πεις αγαπάω τον Χριστό αλλά δεν κάνω αυτό που μου λέει. Ούτε όμως μπορείς να πεις επειδή κάνω ό,τι μου λέει τον αγαπάω. Όχι, γιατί μπορεί να το κάνεις από φόβο. Αν έχω μια βέργα, ο γιος μου και το παιδί μου θα κάνω ό,τι θέλω, θα κάνει ό,τι θέλω. Αλλά έχω τη βέργα και τη σηκώνω. Και αυτός δεν υποτάσσεται σε μένα επειδή με αγαπάει. Ο δούλος δεν υποτάσσεται στον Κύριο επειδή τον αγαπάει, αλλά επειδή είναι δούλος. Όμως ο Θεός δεν μας θέλει να υποτασσόμεθα επειδή είναι Κύριος, αλλά επειδή τον αγαπάμε. Γι' αυτό και τι λέει, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, ώστε να υποτάσσεστε σε μένα, σας λέγω φίλους μου που να με αγαπάτε όπως εγώ σας αγάπησα. Δόξα στο Θεό. Από εδώ και στο εξής, αδελφοί, αρχίζει η κυρίως προσευχή του αδελφού μας του Δανιήλ, η εξομολόγηση. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, αποστατήσαμε, εξεκλίναμε τον εντολό σου και από τον κρίσεόν σου. Δεν υπακούσαμε εις τους δούλους τους προφήτες. Και εδώ, αδελφοί, θα προσέξουμε δύο πράγματα που θα το δούμε συνεχόμενα. Η αμαρτία και η ανομία είναι ότι εξέκλειναν από τις εντολές και τις κρίσεις του γραπτού λόγου και δεν υπήκουσαν εις τους δούλους τους προφήτες εις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η αμαρτία των ανθρώπων. Η ανομία, η παράβαση. Ότι δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία απομακρύνουν, τον κάνουν τον άνθρωπο αποστάτη, απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό. Να μην υποτάσσετε στο γεγραμμένο λόγο, στις εντολές και, στη δικαιοσύνη του Κυρίου και να μην υποτάσσετε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή να περιφρονεί το Λόγο του Θεού πρώτον και δεύτερον να μην περπατάει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Περιφρονεί το Λόγο του Θεού σημαίνει ότι τον ψιλοδιαβάζω. Αλλά όχι και τόσο, είναι έτσι, κάποια αδερφή μου λέγε, έτσι είσαι εσύ, έτσι είσαστε εσείς. Λέω πώς, έτσι με παροπίδες. Γιατί μόνο το Ευαγγέλιο έγεται. Αλληλούια λέω. Είναι χρυσές οι παροπίδες μας, ολόχρυσες είναι. Δόξα στο Θεό. Και χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιες παροπίδες. Αλλά προσέξτε κάτι αδερφοί. Δεν είναι μόνο να περπατάμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχω το Λόγο του Θεού. Αν δεν υπάρχει στον άνθρωπο η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, είναι κουτσός. Χωλαίνει. Ούτε να έχει μόνο την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου χωρίς το Λόγο του Θεού. Χωλαίνει. Πρέπει να υπάρχει. Και αυτά συνδυάζονται. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν λέει άλλα. Ό,τι εγώ σας είπων, αυτός εκείνος θα σας υπενθυμίσει, έλεγε ο Χριστός για τον Παράκλητο. Όλη λοιπόν η αμαρτία και η εξομολόγηση αυτή είναι. Ισέ Κύριε, τώρα όμως αναφέρεται ο Δανιήλ σε δύο πράγματα. Επειδή αποστατήσαμε από σένα και δεν σε ακούσαμε και ξεκλίναμε και παρέβημε τον νόμο σου και ξεκλίναμε εις το να μη υπακούμε από τη φωνή σου και ήλθε η κατάρα επάνω μας επειδή αμαρτήσαμε
και ευεβαιώθη, και επειδή ευεβαιώθη ο λόγος σου εναντίον μας και ήλθε αυτό το μέγα κακό εις εμάς, που δεν έγινε πουθενά άλλου ό,τι έγινε στην Ιερουσαλήμ, και δεν μετανοήσαμε, στο 13 διαβάζω, ως είναι γεγραμμένο εν το νόμο του Μωυσέως άπαντο κατοικών τούτο ήλθε εφημάς, πλην δεν εδεήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών δια να επιστρέψομεν από τον ανομιών ημών και να προσέξουμεν στην αλήθειά σου, επειδή παραβήκαμε το λόγο σου και δεν υποταχθήκαμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και επιπλέον δεν μετανοήσαμε όταν ήλθε το κακό αυτό το μέγα. Γι' αυτό και ο Κύριος εγρηγόρησε και έφερε εφημάς αυτό το κακό, γιατί είναι δίκαιος σε όλα του τα έργα, γιατί εμείς δεν υπακούσαμε. Όμως, 9 εδάφιο, η ελπίδα μας είναι ότι στον Κύριο ανήκουν οι ικτυρμοί και οι αφέσεις, τα σπλάχνα και η συγχωρητικότητα. Πολλές είναι οι αμαρτίες που κάναμε, πολλά τα κακά που πράξαμε. Ήλθε το κακό και παρόλα αυτά δεν μετανοήσαμε, και ήλθαν χειρότερα κακά και μας βρήκαν. Και τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, την τραγική, εχμάλωτη, ξένη, πάρικη, κατεστραμμένη Ιερουσαλήμ, διασκορπισμένος ο λαός του Θεού, αλλά όμως έχουμε μια ελπίδα, ότι σε σένα ανήκουν οι κτιρμοί και οι αφέσεις. Σε σένα ανήκουν τα σπλάχνα, εσύ μας σπλαχνίζεσαι, σπλαχνίζεσαι τον άνθρωπο, και είσαι έτοιμος να συγχωρήσεις όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Αυτό είναι που έχουμε εμείς, εκεί στηριζόμαστε, ότι όταν μετανοήσουμε και επιστρέψουμε και με συγχώρεσέ μας, τα κάναμε χάλια, μαρτήσαμε, νομίσαμε, παρέβημε, περηφανευθήκαμε, χάλια τα κάναμε, σπλαχνίσου μας, ο Κύριος θα μας σπλαχνιστεί. Συγχώρεσέ μας, ο Κύριος θα μας συγχωρέσει. Αλληλούια. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δανίλ, και το ξέρουμε και εμείς, και θέλει ο Θεός να το ξέρουμε. Γιατί αν, αδελφοί αγαπητοί, δεν ξέραμε την παραβολή του ασώτου, ότι όταν επέστρεψε ο άσωτος Υιός στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας τον σπλαχνίστηκε, τον συγχώρεσε, τον αγκάλιασε, τον αγάπησε, του φόρεσε τη στολή την πρώτη, τον έπλυνε, του φόρεσε τη στολή την πρώτη, του φόρεσε το δαχτυλίδι, τα παπούτσια τα καινούρια, και έσφαξε και το μόσχο το σιτευτό, με τι μούτρα θα γυρίζαμε πίσω μετά την αμαρτία μας, αδελφοί? Πώς θα γυρίζαμε πίσω? Και ξέρετε, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων στην αποστασία. Ντρέπονται να γυρίσουν στην εκκλησία τους αδελφούς τους, όχι το Θεό. Το Θεό δεν τον ντρέπονται, γιατί ξέρουν ότι ο Θεός είναι σπλαχνικός. Τους ανθρώπους ντρέπονται και φοβόνται, και δεν έχουν άδικο, γιατί ο πρεσβύτερος Υιός δεν τον δέχθηκε. Είδατε, πρεσβύτερος Υιός όταν επέστρεψε, λέει, εσύ τον αγκάλιαζες, τον φίλησες, αυτόν που τα φάγε όλα με τις ασωτίες του. Όμως ο Θεός θέλει να αλλάξουμε, να έχουμε το χαρακτήρα του Θεού, αυτόν που επιστρέφει να τον αγκαλιάζουμε, να τον αγαπάμε, να τον φιλάμε. Με τα λόγια το λες, με τα έργα δυσκολεύεσαι, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Η καρδιά μας πολλές φορές κληραίνει, αδελφοί, και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας είπε να συγχωρούμε 490 φορές την ημέρα. Για διέρεσε το 24 ώρες, να δεις πόσες φορές την ώρα. 490 φορές την ημέρα. Και αυτό το για παράδειγμα, πιστεύω ότι κι άλλο αν χρειαστεί, κι άλλο θα πρέπει να συγχωρούμε. Σκεφτείτε όμως, εάν απαιτεί, αν μας προσκαλεί, αν μας παρακαλεί να συγχωρούμε εμείς 490 φορές την ημέρα, πόσες φορές αυτός είναι έτοιμος να συγχωρήσει εμάς? Πόσες φορές? Σε αυτόν ανήκουν, αδελφοί, οι κτιρμοί και οι αφέσεις.
και αυτή είναι η σωτηρία μας. Αν δεν ήταν ελεήμων και εκτήρμων και μακρόθυμος και συγχωρητικός, κανένας μας δεν θα ήταν σήμερα εδώ, αλλά και ο ουρανός θα ήταν άδειος. Κανένας δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα μαζί του στον ουρανό. Η σωτηρία μας εξαρτάται από τα σπλάχνα του και από τη συγχωρητικότητά του, που δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια, αδελφοί. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, ο αδελφός μας ο Δανιήλ στο 17 εδάφιο λέγει: «Τώρα λοιπόν, Κύριε, εισάκουσον την προσευχή του δούλου σου και της δεήσης σου και επίλαμψω το πρόσωπόν σου ένεκεν του Κυρίου επί το ηρημωμένον αγιαστήριον σου». Κοίταξε, Κύριε, τις ερημώσεις, αλλά ένεκεν του ονόματός σου. Όχι να ακούσεις την προσευχή μου, σε παρακαλώ, άκουσε την προσευχή μου. Όχι γιατί είναι καλή, και έρχεται τώρα ο Θεός να μας διορθώσει. Είπα στην αρχή μια καλή προσευχή που να είναι ευάρεστη. Η αλήθεια όμως, συναδελφοί, ότι δεν υπάρχει καλή προσευχή. Καλός είναι μόνο ο Κύριος. Αλληλούια. Ένεκεν του ονόματος του Κυρίου εισάκουσον τις προσευχής μου και δες τις ερημώσεις αυτές. Και συνεχίζει: «Κλείνον, Θεέ μου, το οτίον σου και άκουσον και άνοιξον τους οφθαλμούς σου και δες τις ερημώσεις ημών και την πόλην επί την οποίαν εκλήθη το όνομά σου, διότι εμείς δεν επροσφέρομεν τας οικεσίας ημών ενώπιον σου δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς εκτιρμούς σου. Κύριε, εισάκουσον, Κύριε, συγχώρεσον, Κύριε, ακροάστητε και κάμε μη χρονήσεις, ένεκεν σου, Θεέ μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί την πόλην σου και επί το λαόν σου». Προσευχή συντριβής. Σπλαχνίσου μας, άκουσέ μας. Δεν προσευχόμαστε φέρνοντας τη δικαιοσύνη μας, που είναι σάρι παροημάτιο. Προσευχόμεθα φέρνοντας το όνομά σου, Κύριε. Προσευχόμεθα φέρνοντας την Ιερουσαλήμ, Κύριε. Προσευχόμεθα φέρνοντας το λαό σου, Κύριε. Και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, αν είχε αυτή την ωραία παρησία ο Δανιήλ να φέρνει την Ιερουσαλήμ, τι ωραία, τι πιο ωραία παρησία έχουμε εμείς να φέρνουμε την Εκκλησία του Χριστού. Εάν έφερνε το όνομα του Κυρίου, τι πιο ωραία χάρη βρίσκουμε από το Θεό να φέρνουμε το όνομα του Χριστού. Και αν ο Δανιήλ έφερνε ενώπιον του Θεού τον Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, σήμερα, αδελφοί, να πούμε: τα παιδιά σου, Κύριε, το λαό σου, σπλαχνίσου τον, τον αγορασμένο με το αίμα του Χριστού. Έχει δύναμη η προσευχή μας, αδελφοί. Έχει δύναμη. Μη διστάζεις να φέρνεις τα αιτήματά σου. Και αδελφοί, ας το δοκιμάσουμε σήμερα να προσευχηθούμε στο ταμείο μας. Μπες μέσα στο ταμείο σου σήμερα και να προσευχηθούμε να μην μας εμποδίσει κανένας. Να μπούμε στο ταμείο μας, να γονατίσουμε και να φέρουμε τα αιτήματά μας, τη ζωή μας, τα προβλήματά μας, τα αδέλφια μας. Γιατί, τελειώνοντας, το πιο σημαντικό της προσευχής δεν είναι τι θα πεις εσύ στον Κύριο, αλλά είναι τι θα σου απαντήσει ο Θεός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι θα σου πει εσένα ο Κύριος σε απάντηση της προσευχής σου. Και βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτή την πραγματικά ευλογημένη προσευχή, μόλις άρχισε ο Δανιήλ να ταπεινώνεται, να φέρνει ενιστία και τις οικεσίες του, και όπως ακριβώς τα περιγράψαμε στην αρχή, εξεδόθη άμεσα εντολή από το Θεό προς τον Γαβριήλ, πήγαινε. Αλλά ακούστε τι του είπε. Δεν του είπε να του δώσεις τα αιτήματά του. Πήγαινε να τον συνετίσεις. Πήγαινε να τον κάνεις συνετό, να καταλάβει ότι το σχέδιό μου είναι πολύ 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 μεγαλύτερο, ομορφότερο, ενδοξότερο από αυτό που εκείνος μου ζητάει. Αλληλούια. Πήγαινε να τον συνετίσεις. Πήγαινε να του δώσεις να καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το έργο μου. Πόσο μεγάλο έργο εργάζομαι.
για την Ιερουσαλήμ που προσεύχεται και για το λαό Ισραήλ. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτή την απάντηση θέλουμε από το Θεό. Αυτά που ζητάμε εμείς είναι μικρά και λίγα, γιατί τα βλέπουμε με αυτά τα μάτια και τα ακούμε με αυτά τα αυτιά και τα αισθανόμεθα με αυτή την καρδιά που είναι στα αριστερά μας. Αυτό όμως που έχει ετοιμάσει ο Θεός στη ζωή του καθένα μας είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι φτιαγμένο με το βλέμμα του Κυρίου, είναι φτιαγμένο με την καρδιά του Θεού και είναι ετοιμασμένο με το οτίον του Κυρίου να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και λέμε: Κύριε, γέννητο εις ημάς κατά το θέλημά σου. Αμήν.